Καλησπέρα, κυρίε και κύριοι. Οι υποψήφοι σήμερα διαγωνίστηκαν στα μαθήματα τη Βιολογία Προσανατολισμού και Βιολογία Γενική Παιδεία. Τα θέματα θεωρούνται αναμενόμενη δυσκολία, αλλά υπήρχαν ερωτήματα στα οποία απαιτούνταν ιδιαίτερη προσοχή από του υποψηφίου. Α δούμε όμω πιο αναλυτικά τι απαντήσει. Ξεκινούμε με τη Βιολογία Προσανατολισμού τα θέματα πολλαπλή επιλογή. Στο Α1 η σωστή απάντηση είναι το Α, παρουσιάζουν διαφορετικέ αλληλουχίε DNA. Στο Α2 το Β, τρία διαφορετικά είδη οργανισμών. Στο Α3 το Γ, 5 τόνο, UUA 3 τόνο. Στο Α4 το Γ, το 5 τόνο προ το 3 τόνο άκρο του mRNA. Στο Α5 το Β, μικρή ποσότητα κυτάρων στο θρεπτικό υλικό. Προχωρούμε στο Β θέμα. Στα, στο Β1 ερώτημα, αντιστοίχηση. Ε, το ένα, 1, α1 αντιθρυψίνη, ε, πήγαινε με το ζ, εμφύσιμα, το 2, πρωτεΐνη επιθυλιακών κυταρών πνευμόνων, με το σίγμα ταφ, κυστική ίνωση, το 3, απαμεινάση της αδενοσύνης, με το α, νοσολογική ανεπάρκεια, το 4, παράγοντας γιοταχή, με το ε, αιμορφυλία β, το 5, ινσουλίνη, με το β, διαβήτης, και το 6, μελανίνη, με το δ, αλφισμός. Στο Β2 ερώτημα δίνονταν τρία μόρια, και το ερώτημα αφορούσε το αν και κατά πόσο θα μπορούσε να ολοκληρωθεί η αντιγραφή στο κάθε ένα από τα τρία μόρια. Ε, στο πρώτο μόριο θεωρούμε ότι θα μπορούσε να ολοκληρωθεί η αντιγραφή εφόσον υπάρχει μονόκλεινο τμήμα με κατάλληλο προσανατολισμό και μετρική αλυσίδα για να λειτουργήσει ω καλούπι. Στο β' ερώτημα δεν μπορεί, στο β συγγνώμη, μόριο, δεν μπορεί να γίνει η αντιγραφή γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει μονόκλεινο τμήμα να αποτελέσει αρχή τη αντιγραφή ενώ ούτε στο γ μπορεί να γίνει γιατί το θηγατρικό τμήμα δεν έχει υπόλοιπο στο 3 σάκρο. άκρο. Στο β' 3 ερώτημα δινόταν ένα καριότυπο. Και υπήρχαν κάποια ερωτήματα τα οποία αφορούσαν τη συγκεκριμένη εικόνα. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο ερώτημα ήταν ποιο είναι το φύλλο του ατόμου. Παρατηρούσαμε ε, ότι υπάρχει μόνο χ χρωμόσωμα και δεν υπάρχει κάποιο ψυχρωμόσωμα. Οπότε, η έλλειψη ψυχρωμόσωματο σημαίνει ότι πρόκειται για θηλυκό άτομο. Ε, στο β' ερώτημα, να προσδιορίσετε τη χρωμοσωμική ανομαλία που φέρει το άτομο. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μόνο ένα χ χρωμόσωμα, επομένω πρόκειται για μία μονοσωμία στα φυλετικά χρωμοσώματα και πιο συγκεκριμένα το σύνδρομο τέρνερ. Στο γ' ερώτημα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ατόμου με αυτή τη χρωμοσωμική ανομαλία. Τα χαρακτηριστικά, το σύνδρομο Τέρνερ είναι η μοναδική μονοσωμία στον, άτομο, στον άνθρωπο. Τα άτομα δεν εμφανίζουν δευτερογενή χαρακτηριστικά του φίλου, παρότι έχουν φαινότυπο θηλυκού ατόμου και είναι στήρα. Στο ερώτημα Δ, πόσα μόρια DNA απεικονίζονται στην εικόνα 2, έχουμε συνολικά 45 χρωμοσώματα και 90 μόρια DNA, εφόσον τα χρωμοσώματα αυτά βρίσκονται στη μετάφαση. Προχωράμε στο ερώτημα Β4. Ποιο είναι ο στόχο γονδιακή θεραπεία, ποιε είναι απαραίτητε προποθέσει για την εφαρμογή τη. Η σωστή απάντηση βρίσκεται σε 127 σχολικού βιβλίου από αυτή έχει ο στόχο έως εμφανίζουν ευλάβη από την ασθένεια. Περνάμε στο γάμα, ερώτημα, στο γάμα θέμα, συγγνώμη, όπου το γάμα ένα ερώτημα ε, περιλάμβανε μία διασταύρωση. Ε, εδώ λοιπόν παρατηρούμε ότι ε, ανάμεσα στα θηλυκά και τα αρσενικά άτομα τα οποία δίνονται παρατηρείται η αναλογία δύο θηλυκά προς ένα αρσενικό η οποία υποδηλώνει φιλοσύνδετο αθνησιγόνα για το χρώμα είχαμε τρία αλληλόμορφα, το ΙΚ το οποίο ε, σχετιζόταν με το κίτρινο χρώμα, το ΙΜ με το μαύρο και το ΙΑ με το άσπρο. Από τη διασταύρωση κίτρινο με μαύρο προκύπτει και άσπρο, οπότε από αυτό καταλαβαίνουμε το άσπρο είναι υπολοιπόμενο των άλλων δύο και τα άτομα που διασταυρώθηκαν είναι τερόζιγα. Η διασταύρωση είναι, όπως φαίνεται, στην καρτέλα. Από τη διασταύρωση αυτή προκύπτουν ναι, τα αποτελέσματα ένα άτομο ετερόζυγο ΓΚΓΜ, ένα άτομο ετερόζυγο γιοτα -κ, γιοτα α, ένα άτομο ετερόζυγο γιοτα -μ, γιοτα Α και ένα άτομο ομόζυγο ΓΑΓΑ. Τα άτομα αυτά έχουν χρώματα κίτρινο, κίτρινο, μαύρο και άσπρο, οπότε και επιβεβαιώνονται οι αναλογίες. Επίσης παρατηρούμε ότι όσον αφορά την πρωτεΐνη α, όλα τα άτομα την παράγουν, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε πω η πρωτενη Α, το αλληλόμορφο το οποίο σχετίζεται με την παραγωγή τη πρωτενη Α, είναι το φυσιολογικό, ενώ αυτό το οποίο σχετίζεται με την έλλειψη τη πρωτενη Α είναι φιλοσύνδετο στην Ο γονότυπο των ατόμων και, και η διασταύρωση, όπω τίνεται, φαίνεται στην καρτέλα. Στο Γ2 ερώτημα ε, λέει ένα άλλο χαρακτηριστικό στο έντομο, αυτό είναι το μήκο των κεραίων. Το αλληλόμορφο που ελέγχει το μεγάλο μήκο είναι επικρατέ, ενώ αυτό που ελέγχει το μικρό μήκο είναι υπολοιπόμενο. Διαθέτουμε δύο αμυγεί πληθυσμού, ο ένα με μεγάλε κεραίε και ο άλλο με μικρέ κεραίε. Πώ θα διαπιστώσει αν το γονείτε είναι αυτό σωμικό ή φιλοσύνδετο, πραγματοποιώντα την κατάλληλη της Εδώ, η κατάλληλη διασταύρωση είναι ανάμεσα σε ένα θηλυκό άτομο, λευκό. Ε, συγγνώμη, με μικρές κεραίες, με ένα αρσενικό άτομο με Μεγάλε κεραίε. Στην περίπτωση φιλοσύνδετου, αυτό θα δώσει θηλυκά άτομα με μεγάλε κεραίε και αρσενικά άτομα με μικρέ κεραίε, ενώ αντίθετα, στην περίπτωση αυτοσωμικό, ηλόμορφου, όλοι οι απόγονοι θα έχουν μεγάλε κεραίε. Προχωρούμε στο γάμα 3 ερώτημα όπου ε, δίνεται ένα πλασμίδιο. Ε, Μια θέση αναγνώριση ε1, η οποία βρίσκεται πάνω στην, στο γονίδιο τη Β' γαλακτοσυντάσει του Οπερονίου τη λακτόζης Δίνονται δύο καλλιέργειε, ε, καλλιέργεια Α με αντιβιωτικό αμπικυλίνη και πηγή άνθρακα γλυκόζη, καλλιέργεια Β με αμπικυλίνη και πηγή άνθρακα λακτώζη ε, ζητείτε να αναφερθούν τα είδη των βακτηρίων που αναπτύσσονται στην κάθε καλλιέργεια και να αιτιολογηθεί η απάντηση. Εφόσον το πλασμίδιο διαθέτει η γονίδια ανθεκτικότητα στην απικιλίνη, που παραμένει άθικτο κατά την κλωνοποίηση, όλα τα μετασχηματισμένα βακτήρια θα είναι ανθεκτικά στην απικιλίνη. Επίση, εφόσον το γονίδιο ενσωματώνεται εν μέσω του γονιδίου τη β' λακτοσυδάση, αυτό σημαίνει πω τα βακτήρια που μετασχηματίστηκαν με το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λακτόζη πηγή ενέργεια, ενώ αυτά που μετασχηματίστηκαν με το μη ανασυνδυασμένο θα μπορούν να αναπτυχθούν. Επομένω, παρουσία γλυκό και απικιλίνη θα αναπτυχθούν όσα μετασχηματίστηκαν με το ανασυνδυασμένο και μη ανασυνδυασμένο πλασμίδιο, ενώ παρουσία λακτόζη και αμπικυλίνη θα αναπτυχθούν αυτά που μετασχηματίστηκαν με το μη ανασυνδυασμένο πλασμίδιο. Προχωρούμε στο θέμα ΔΕΛΤΑ1, όπου δίνεται ένα ε, γενολογικό δέντρο και ε, διατυπώνεται πω έχουμε τα το μεταλλαγμένο λιλόμορφο, το οποίο ευθύνεται για το γνώρισμα το οποίο περιγράφεται στο γενολογικό δέντρο, κόβεται από την αρένα, ενώ ε, το φυσιολογικό δεν κόβεται. Ε, με βάση το γενολικό δέντρο και τα αποτελέσματα από την περιοχή και τα νοκλεά, να διερευνηθεί ο τύπο κληρονομικότητα τη ασθένεια και να τεκμηριωθεί η απάντηση. Ε, διε, ε επισημαίνεται να μην ληφθεί υπόψη η περίπτωση φιλοσύνη τη επικρατή κληρονομικότητα. Από τα δεδομένα τη αντανοκλεά, προκύπτει πω η απόγονο 2-1 διαθέτει μόνο το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο, ενώ ο 2-2 μόνο το φυσιολογικό. Επομένω, η αυτοσωμική πολυπόμενη κληρονομικότητα απορρίπτεται, γιατί στην περίπτωση αυτή και οι δύο απόγονοι θα είχαν κληρονομήσει το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο από τον πατέρα. Αντίστοιχα, η αυτοσωμική επικρατή κληρονομικότητα απορρίπτεται γιατί τότε και οι δύο απόγονοι θα είχαν κληρονομήσει το φυσιολογικό αλληλόμορφο από τη μητέρα. Οπότε πρόκειται για φιλοσύνδετη υπολοιπόμενη κληρονομικότητα. Στο ερώτημα Δ2 ζητούνται οι γονότυποι των παιδιών τη οικογένεια και να αναφερθεί ποιο ή ποια παιδιά θα εμφανίσουν τα συμπτώματα τη ασθένεια. Έστω χα κεφαλαίο το επικρατέ φυσιολογικό αλληλόμορφο και εφ α μικρό το υπολοιπόμενο αλληλόμορφο υπεύθυνο για την ασθένεια. Ο πατέρα θα ήταν χ α μικρό ψ, η μητέρα θα ήταν ετερό για χ α κεφαλαίο χ α μικρό, ο απόγονο θα ήταν χ α μικρό -χ μικρό, οπότε και θα έπασχε, ενώ απόγονος 2-2 θα ήταν χ α κεφαλαίο ψ. Στο ΔΕΛΤΑ 3 ερώτημα ζητείτε ε, αν οι γονεί που βληθούν στον ίδιο γενετικό έλεγχο να γράψετε τον αμενόμενο μήκο των τιμάτων DNA που θα προκύψει για κάθε γονέα. Στον πατέρα λοιπόν θα ανοιχνηθούν μόνο τμήματα 600 και 400 ζευγών βάσεων, ενώ στη μητέρα τμήματα 1600 και 400 ζευγών βάσεων. Στο ΔΕΛΤΑ 4 ερώτημα δίνεται η αλληλουχία τη κωδική αλυσίδα του φυσιολογικού αλληλόμορφου του γονιδίου, στο οποίο περιλαμβάνει το κωδικό νύναρξη μετάφραση και το σημείο τη μετάλλαξη, όπω αυτό Συμμετέχει στην, στην εκδήλωση τη ασθένεια που περιγράφεται στο δέντρο. Ζητεί να γραφτεί του αντίστοιχου τμήματο τη κωδική αλυσίδα του μεταλλαγμένου ελληνόμορφου και ε, να διατυπωθεί ένα σχόλιο πάνω στην επιπτώση μετάλλαξη για τη δομή και τη λειτουργικότητα τη πρωτενη. Διαπιστώνουμε την ύπαρξη κωδικώνίου έναρξη στο αριστερό άκρο τη αλυσίδα όπω φαίνεται στο σχήμα. Επίση, διαπιστώνουμε την ύπαρξη τη αλλουχία που αναγνωρίζει η ΕΚΟ κατά ένα νοικλωτήδιο, πιο συγκεκριμένα CAAA TTC. Στη μεταλλαγμένη αλουχία, η Echo Arena COVID, επομένω, θα έχουμε την αλουχία GAATDC. Δηλαδή, μετά τη μετάλλαξη, η αλουχία διαμορφώνονται όπω φαίνεται στην καρτέλα. Διαπιστώνουμε πω δημιουργείται κωδικό νεολήξη, επομένω, θα έχουμε πρόωρο τερματισμό τη πρωτενοσύνθεση και κατάργηση τη λειτουργικότητα τη πρωτενη. Προχωρούμε στη βιολογία γενική παιδεία. Τα θέματα εκεί θεωρούνταν επίση ε, αναμενόμενα, ε, αλλά ήταν αρκετά σε έκταση. Α δούμε όμω πιο αναλυτικά και εκεί τι απαντήσει. Στο πολλαπλή επιλογή, α1, β, σύσπαση του μυϊκών υνών, α2 γ, μεμβρανόδιο οργανίδια α3 δ, αμμονία σε νητρικά ιόντα, α4 α τα διαφορετικά ιδιοργανισμών που υπάρχουν σε ένα οικοσύστημα, α5 γ γεννούν αυγά Στο ε, θέμα β, β1 επίσης ε, θέμα αντιστοίχησης το α, λιπαρά οξέα, ήτανε, αντιστοιχούσε με το 9, δυσμενέ χημικό περιβάλλον για τα μικρόβια. Το β, ηντερφερόνα, αντιστοιχούσε με το 8, παράγοντα από κύτταρα αποσβλημένα από, από ιό. Συγγνώμη. Ε, το Γ, μη παθογόνοι μικροοργανισμοί, αντιστοιχούσε με το 1, ανταγωνίζουν του παθογόνου μικροοργανισμού και εμποδίζουν την εγκατάστασή του στην επιφάνεια του δέρματο. Το Δ, αντιστοιχούσε βλεφαριδιοφόρο επιθύλιο, αντιστοιχούσε με το 3, παγίδευση και απομάκρυση των μικροοργανισμών. Το Ε, βλανογόνο στο μάχο, με το 6, καταστρέφει τα περισσότερα μικρόβια που εισέρχονται ε, με την τροφή. Το Σ, ταφ, κεράτιν στη βάδα, με το 7. Φραγμό στην είσοδο του μικροβίου, το ζήτα, ε, λισοζήμη, με το 5 διασπά το κυταρικό τείχο με το βακτήριο και το ίτα ε, οι, συγγνώμη οι νόδε με το 4 πλέγμα πρωτεϊνικής σύσταση. Ε, στο Β2, σύμφωνα με την σύγχρονη σύνθεση για την εξέλιξη, να αναφέρετε του παράγοντε που διαμορφώνονται στην εξελικτική πορεία, η σωστή απάντηση βρίσκεται σε λίδα 132 132-134 του σχολικού βιβλίου και πιο συγκεκριμένα είναι ποικιλομορφία, φυσική επιλογή και γενετική απομόνωση. Στο Β3, να περιγράψετε τι τέσσερι βασικέ παρατηρήσει στι οποίε βασίζεται η θεωρία τη φυσική επιλογή, η σωστή απάντηση βρίσκεται σε σελίδε 125 και -126, 126 του σχολικού βιβλίου. Στο Β4 δίνεται ένα πινακάκι το οποίο απεικονίζει τα παθογόνα πρωτόζωα, τον τρόπο μετάδοση και, ε, και, την παθογόνο δράση του και ζητείται να συμπληρωθεί το πινακάκι. Έχουμε λοιπόν το πλασμόδιο, μεταδίδεται από τα κουνούπια και προκαλεί την αλλονοσία. Το τρυπανόσωμα μεταδίδεται από τη μύγα τσετσέ και προκαλεί την ασθένεια του ύπνου. Το τοξόπλασμα μεταδίδεται από τα κατοικίδια ζώα και προσβάλλει βασικά όργανα όπω οι πνεύμονε, το ύπαρ και ο και προκαλεί αποβολέ στι στο γάμα ερώτημα δίνεται ένα οικοσύστημα στο οποίο αποπλένονται τόσο εντομοκτώνα από τα γύρω χωράφια καθώς επίσης και αστικά λίμματα. Στο γάμα 1 ζητείτε ποιο φαινόμενο σχετίζεται με τη μαζική θανάτωση ψαριών στο συγκεκριμένο οικοσύστημα, περιγράψτε τα στάδια που οδήγησαν στη θανάτωση των ψαριών. Η σωστή απάντηση είναι το φαινόμενο του ευτεροφισμού, το οποίο περιγράφεται στη σε σελίδα 108 του σχολικού βιβλίου και πιο συγκεκριμένα τα στάδια τα οποία οδήγησαν στην αντρότητα των ψαριών, περιγράφονται σελίδε 108 και 109, από τα αστικά λίμματα που καταλήγουν έω όπω τα ψάρια που πεθαίνουν από ασφυξία. Στο γάμα 2 ερώτημα, το ε, τοξιολογική εξέταση στου ιστού πουλιών που τρέφονται με τα ψάρια τη λίμνη υπέδειξε συγκέντρωση DDT με 10 στην μιλιγράμμα ανα κιλό. Ε, ποια θα είναι ε, η συγκέντρωση, ε, μάλλον συγγνώμη, με δεδομένο ότι η τροφική αλυσίδα τη λίμνη περιλαμβάνει φυτοπλακτών, ζωοπλακτών, ψάρια και πουλιά, η συγκέντρωση του ΔΤ του Συστού των υπολείπων οργανισμών τη τροφική αλυσίδα αναμένεται να είναι υψηλότερη, χαμηλότερη ή ίση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σα. Η τροφική αλυσίδα που σχηματίζεται ε, είναι φυτοπλακτών, ζωοπλακτών, ψάρια και πουλιά. Με βάση αυτή την αλυσίδα αναμένεται ότι ε, η, η συγκέντρωση του ΔΤ θα είναι χαμηλότερη από τα πουλιά τα οποία είναι και οι κορυφαίοι κατανοητέ και παρατηρείται το φαινόμενο τη βιοσυσόρευση, το οποίο περιγράφεται στι σελίδε 109 και 110 του σχολικού βιβλίου από το κοινό στοιχείο τη επίδραση έω σε πολλέ διατροφικέ αλυσίδε. Στο Γ3, μετά τη μαζική θανάτωση των ψαριών, οι αγρότε τη περιοχή αποφάσισαν να εφαρμόσουν δύο οικολογικού τρόπου εμπλουτισμού. Ποιοι είναι αυτοί, περιγράφονται στη σελίδα 88 του σχολικού βιβλίου από οι δύο πιο οικολογικοί τρόποι εμπλουτισμού έω άζωτο για να μην εξασθενεί και πιο συγκεκριμένα είναι η αγρανάπαυση και η εμψησπορά. Στο ΔΕΛΤΑ ένα θέμα δίνεται ένα διάγραμμα. Το ερώτημα ε, είναι ποιο τύπο ανοσία αντιστοιχεί σε κάθε μία από τι καμπύλε και ποια από τα άτομα τα οποία αναφέρονται στην εκφώνηση σχετίζεται με τι καμπύλε. Ο τύπο ανοσία που αντιστοιχεί σε κάθε άτομο είναι ο εξή. Ο Δομήνικο, καμπύλη Α, έχει ενεργητική τεχνητή ανοσία, εμβόλιο, ενώ η Γαλάτια, καμπύλη Β, έχει παθητική τεχνητή ανοσία, όρο. Ο Δομήνικο έχει καθυστερημένη παραγωγή αντισωμάτων σε σχέση με τη Γαλάτια, η οποία έχει άμεση εισαγωγή αντισωμάτων. Για την αιτιολόγηση βλέπετε στο σχολικό βιβλίο σελίδα 39 από η ανοσία έω από άλλο οργανισμό και ορισμό του εμβολίου σε 39, να δεχτεί έω και φυσικά δεν τη μεταδίδει, καθώ επίση και σελίδα 40 σε έναν υλικό άτομο, αλλά η διάρκεια της είναι παροδική. Στο ΔΕΛΤΑ 2 δίνεται ένα δεύτερο διάγραμμα. Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Δομήνικο και η Γαλάτια μολύνονται από τον ίδιο αντιγόνο του ερωτήματο ΔΕΛΤΑ 1. Επιλέξτε ποια από τι δύο ακόλουθε καμπύλε, 1 και 2 του σχήματο 2, αντιστοιχεί στην ανοσολογική απόκριση του καθενό, να αιτιολογήσετε την απάντησή σα. Η καμπύλη 1 αντιστοιχεί στο Δομήνικο και η καμπύλη 2 στη Γαλάτια. Αυτό γιατί κατά το παρελθόν ο Δομήνικο είχε αποκτήσει ενεργητική τεχνητή ανοσία, εμβόλιο, άρα καθυστερημένη παραγωγή αντισωμάτων, αλλά για πάντα. Ε, άρα, με την επανέκθεση του οργανισμού στο ίδιο αντιγόνο, ο Δομήνικο ενεργοποιεί τα κύτταρα μνήμη που παράχθηκαν κατά την πρώτη επαφή με άμεση παραγωγή αντισωμάτων, καμπύλη 1, και ενεργοποίηση συνεργητική ανοσία που είχε αποκτηθεί κατά το παρελθόν. Αντίθετα, η γαλάτια κατά το παρελθόν δέχτηκε παθητική ανοσία ορό, ε, με δράση άμεση αλλά διάρκεια παροδική, και τώρα ο οργανισμό θα πραγματοποιήσει πρωτογενή απόκριση έτσι ώστε να δημιουργήσει και αυτή ενεργητική ανοσία. Στο ΔΕΛΤΑ 3 ερώτημα, νεαρό άτομο είχε σεξουαλική επαφή χωρί προφυλάξει. Μετά από δύο ημέρε, μεταβαίνει στο νοσοκομείο για έλεγχο μόλι από τον ιό HIV. Μπορεί η διάγνωση τη νόσου να βασιστεί στην ανείχνευση των αντισωμάτων έναντι του ιού, Έτσι τη την απάντησή σα. Η σωστή απάντηση είναι όχι ε, και ε, αναλύεται στη σελίδα 48 του σχολικού βιβλίου από διάγνωση της νόσου ω με τα αντισώματα που έχουν παραχθεί από αυτόν. Αναλυτικές απαντήσεις θα βρείτε στο, στη σελίδα www.neakriti.gr καθώς επίσης και στο αυριανό φίλο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Από όλους εμάς, τα φροντιστήρια που κάνουμε σας Ιρακλείου, σας ευχόμαστε καλά αποτελέσματα.